μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή. Η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Βεργίνα τηλεόραση. 3:30 Ντάνα, 3:31 πήγε. Εντάξει, ας περάσει κάποια στιγμή και ένα λεπτό, δεν χάλασε και ο κόσμος. Μέχρι και τις 5:30 θα είμαστε εδώ. Και τι σας έχω στο τελευταίο μέρος. Θα κάνουμε σύνδεση με Αθήνα. Με τον καλό συνάδελφο εκεί, τον κύριο Στέργιο τον Καλόγυρο, ο οποίος σήμερα κάνει και τη μεγάλη πρεμιέρα της εκπομπής του. Σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέργιο τον Καλόγυρο, θα του ζητήσω και σχόλιο στον απόϊχο της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη, γιατί εξακολουθεί να παραμένει εδώ ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, ο κύριος Στάινμαγερ. Βρέθηκε εδώ χθες, πήγε στο υποκατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος. Ο Γιάννης Ογετήμης, ο καλός συνάδελφος, βρέθηκε εκεί και πραγματικά παρακολούθησα και τη σύνδεση που είχε στην εκπομπή της Χριστίνας Τσιόρμπα. Τα λέμε. Εξαιρετικότατος. Δεν άφησε κανέναν. Γιάννη μου, θερμά συγχαρητήρια. Θα στα πω και στον αέρα όταν βγούμε μαζί. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ λοιπόν. Τι ακριβώς υπόθηκε εκεί. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Καλό είναι να ξεκινούν έργα. Το θέμα είναι να τελειώνουν και στην ώρα τους. Τα λέγαμε και χθες με το Θωμά του Τζίπα, τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο από την ΕΡΤ. Ελπίζω να μην καταλήξει ένα μουσείο τύπου μετρό. Ωραία, όπως είναι το έργο. Κάνεις χειρονομίες εδώ, Γιάννη. Μη με αποσυντονίζεις. Λοιπόν, ήδη είναι εδώ ο Γιάννης Ογετήμης, σε πολύ λίγο στον αέρα. Εκκρεμούν επίσης οι γερμανικές αποζημιώσεις. Τι να πούμε για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Χθες περνούσε και ένα γραφικό, το εξήγησα στον αέρα τι ήταν. Ένα ερώτημα, κατά πόσο η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ρώτησε και έθιξε αυτό το ζήτημα στον ομολογό της, τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Γερμανίας. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα κομμάτι που πονάει. Πονάει πάρα πολύ τους Έλληνες. Και απορώ γιατί δεν έχει λυθεί τόσα χρόνια και με παρέμβαση των κυβερνήσεων που έχουν περάσει διαχρονικά. Δεν το χρεώνω μόνο στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσες κυβερνήσεις πέρασαν. Πασόκ, συγκυβερνήσεις, συμπλεύσεις από εδώ, από εκεί. Τίποτα ακόμη. Παραμένει ετούμενο, μείζον έτοιμα. Όλα αυτά θα μας δώσει και το ρεπορτάζ, τον απόϊχο εκεί και το παραπολιτικό θα δούμε μαζί με τα Γιάννη τον Ογετήμη. Όχι μόνο αυτά που βγήκαν μπροστά από τις κάμερες, αλλά και τι ακούστηκε και υπόθηκε πίσω από τις κάμερες. Στην πορεία της εκπομπής θα συνδεθούμε με Φλόρινα, με λιμνοχώρη Φλόρινας. Εκεί θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Γιάννη Ιατρίδη. Μία είδηση με αφορμή το περιστατικό αυτό με τις αναθυμιάσεις που δεν στήχησε τη ζωή, αλλά λίγο. Κόντεψε έτσι να στοιχίσει τη ζωή σε κάποιους συνανθρώπους μας. Τι πήγαν να κάνουν οι άνθρωποι, επισκέπτες εν ώψη του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου. Κάποια στιγμή άναψαν τη θέρμανση, κρύο, έχει πέσει η θερμοκρασία, ειδικά στα ορεινά εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Και κόντεψαν να πεθάνουν, να φύγουν από τη ζωή. Από κατασκευαστικό λάθος, λένε κάποιοι. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχει κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ, νεότερο δηλαδή, επί των εξελίξεων ο Γιάννης Ογετήμης. Θα το δούμε και αυτό. Θα συνδεθούμε στην πορεία και με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, που είναι υπεύθυνη για ένα κομμάτι των αδειοδοτήσεων. Τι έγινε, υπήρχαν οι σχετικές αδειοδοτήσεις. Δεν δόθηκαν, δεν υπήρχαν, επιβλήθησαν πρόστιμα και το ξενοδοχείο λειτουργούσε χωρίς να πρέπει να λειτουργεί. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και εμείς ως Βεργίνα τηλεόραση φυσικά και ως δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτε αναπάντητο. Στην πορεία θα συνδεθούμε με Αθήνα. Εκεί θα μας βρει η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Έχουμε να πούμε για μια πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα. Με θέμα καρκίνος του μαστού, όσα θέλουμε να πούμε, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα, ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού και στην πρόληψη βεβαίως για τον καρκίνο του μαστού. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, η ιατρική έχει προχωρήσει, η εξέλιξη, η επιστήμη έχει εξελιχθεί, οπότε όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης και φυσικά της ενημέρωσης. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ να ενημερώνουμε όλους εσάς. Αυτά στα γενικές γραμμές. Θα συνδεθούμε και με Σιάτιστα, την Περιφερειακή Ενότητα Βοηού, εκεί με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας, η γυναική επιχειρηματικότητα σε πρώτο πλάνο. Μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση όσον αφορά το κομμάτι των νέων προσεγγίσεων, των νέων δεδομένων, των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν και που μπορούν να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών. Οι γυναίκες που θέλουν να μπουν στο κομμάτι του επιχειρήν και μπορεί να στενάζει, αλλά από την άλλη υπάρχει και το υγιές επιχειρήν και αυτό πρέπει να υπηρετούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτά στα γενικές γραμμές, να μην χάνω άλλο χρόνο, πάμε να κάνουμε τη γύρα μας στα ενημερωτικά site του σταθμού Vergina News και theleader.gr. Ξεκινάμε με το Vergina News.
Φυσικά, η πρεμιέρα του κυρίου Στέργιου Καλόγυρου στη Βεργίνα Τηλεόραση, σχολιάζοντας την επικαιρότητα 8 και 4, το κάθε μέρα θα τον ακούτε εκεί, για όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την τρέχουσα πολιτική, οικονομική και όχι μόνο επικαιρότητα. Γιατί ο Ισραηλινός στρατός δυσκολεύεται να νικήσει μια ιδεολογία που ενισχύεται εδώ και δεκαετίες. Ένα εξαιρετικό άρθρο, αξίζει να το διαβάσετε. Υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο Χάρης Θεοχάρης, διετέλεσε κάποια στιγμή επικυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργός τουρισμού. Συντονισμός Αθήνας Λευκωσίας εν ώψη της ιστορικής επίσκεψης Χριστοδουλίδη σήμερα στο Λευκό Οίκο. Και ένα ακόμη θέμα, η Ισπανία, ασύλληπτη πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τραγωδία. Έφεραν οι πλημμύρες με πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους. Αυτή η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή πραγματικά προκαλεί ανυπολόγιστες συνέπειες με απώλεια ανθρώπινης ζωής. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά, τέτοια συμβάντα, αλλά δυστυχώς είναι ένα θέμα της εποχής και πρέπει να δούμε συντονισμένα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε και στο theliter.gr, στον ηγέτη της ενημέρωσης. Να μπούμε μέσα στις ειδήσεις, να δούμε ποια είναι τα κεντρικά μας θέματα. Μητσοτάκης, Steinmeier βρέθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας. Το θέμα του κατοχικού δανείου παραμένει ανοιχτό. Ισπανία, στους 63 ανέρχονται οι νεκροί, μηνύματα από Μητσοτάκη και Υπουργό Εξωτερικών. Λίβανος, οι ΗΠΑ πιέζουν προσοριστική συμφωνία λήξη του πολέμου. Ο Χρήστος Οκέλλες, τι μας λέει, η διαδικασία αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων είναι σε εξέλιξη. Την Παρασκευή θα συνδεθώ και με τον Στέφανο το Μίντσα από κτηνοτροφική μονάδα. Θα δούμε όλο το ρεπορτάζ να εξελίσσεται στον αέρα. Παρουσία βεβαίως και κτηνοτρόφων, οι οποίοι εκφράζουν τη δική τους αγωνία για το αύριο. Και ένα ακόμη, Νοβάρτης, ανασύρονται 21 μηνύσεις από το αρχείο εναντίον των προστατευόμενων μαρτύρων. Αυτά τα νέα σε γενικές γραμμές. Και πάμε να πούμε την πρώτη μας καλησπέρα στον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιάννη Τογιατίν, που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Και θα μιλήσουμε στον απόϊχο της επίσκεψης τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως προείπα, εξακολουθεί, βρίσκεται στην Ελλάδα και αύριο έχει επαφές και συναντήσεις, του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας, του κ. Steinmeier. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κυρία Βάσο Ανουλίδου. Παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ το οποίο συνέβη κατά την άφιξη του Γερμανού Προέδρου, του Φράνκα Βάλτερ Steinmeier, στην Θεσσαλονίκη. Από τις 29, μετά την πρόσκληση φυσικά που το απέφθινε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σάκελαροπούλου, από τις 29 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι ο πρώτος προορισμός του Γερμανού Προέδρου ήταν ο χώρος που πραγματοποιείται η υποανέγερση μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο Δήμο Παύλου Μελά, είναι απέναντι από το City Gate, από το One Salonica, για όλους όσους μας παρακολουθούν και βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, θα καταλάβουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι. Οι δύο πρόεδροι επισκέφτηκαν το χώρο και συνομίλησαν με δύο επιζήσασες του Ολοκαυτώματος, την κυρία Ρίνα Ρεβάχ και την κυρία Ρόζη Σαλτιέλ. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανίας χάρισε στον πρόεδρο, παρόντας φυσικά εκεί, το παρόν έδωσε φυσικά και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δαβίδα Σατιέλ, ο οποίος έκανε και την παρουσίαση, ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασης της εκδήλωσης. Στα μέσα περίπου βάσω της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Γερμανίας χάρισε στον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ένα λεύκομα με φωτογραφίες στον Γερμανό πρόεδρο από Εβραίους των Ιωαννίνων, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Σατιέλ, φυσικά στις δηλώσεις του, θα αποτελέσει και το πρώτο ιστορικό έκθεμα του μουσείου. Παράλληλα, εμείς η Βεργίνα Τηλεόραση, σε ζωντανή σύνδεση που κάναμε χτες στην εκπομπή της συναδέλφου, της κυρίας Χριστίνα Σόρμπα, στην εκπομπή Τα Λέμε, παντού έχει δημοσιοποιηθεί ότι το Μουσείο του Ολοκαυτώματος θα είναι έτοιμο, με το χρονοδιάγραμμα πάντα, το 26. Ο κύριος Σαλτιέλ σε εμάς είπε ότι θα είναι το 27. Και τον ρώτησα και δύο φορές κιόλας συγκεκριμένα. Άρα ήδη έχουμε ένα χρόνο πλάς. Ήδη δηλαδή το minimum έχουμε, ενώ παντού είναι 26 που το έχουμε ψάξει. Μας είπε 27. Μήπως και ο κύριος Σαλτιέλ, βλέποντας πώς εξελίχθηκαν άλλα έργα, εκφράζει έτσι έναν ενδιασμό, έναν προβληματισμό όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου. Θα σου πω, επειδή το συζητήσαμε αυτό, ήδη έχει δοθεί χρηματοδότηση, απλά από ό,τι μας είπε χρειάζεται κι άλλη.
Πρέπει να βρεθεί και άλλη χρηματοδότηση. Συμπληρωματικά δηλαδή. Μάλλον υποθέτω, έτσι να μην το πάρω και στο λαιμό μου, ότι είναι αυτό, γιατί μας το τόνισε. Γιατί ρωτήσαμε για τη χρηματοδότηση και μας ανέφερε ότι θα είμαστε εντάξει, αλλά θα χρειαστεί σίγουρα και άλλη. Συμπληρωματική. Μετά να πούμε ότι δύο πρόεδροι της Γερμανίας και της Ελλάδας προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, όπου φύτεψαν δύο ροδιές στον χώρο που θα αναγερθεί το μουσείο. Φυσικά όλα αυτά τα έχουμε στα πλάνα μας και θα τα δούμε. Θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί, Γιάννη. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Γερμανίας τόνισε στις δηλώσεις του τα εξής. Με αυτό το μουσείο θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του αντισημιτισμού και του μίσους. Είναι ένα σύμβολο υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης. Νομίζω ότι το μουσείο αυτό κρατά και θα κρατήσει όταν ολοκληρωθεί με το καλό και ανοίξει τις πύλες του και στο κοινό. Είναι ένα μουσείο ως αποτείοντας φόρο τιμής στους χιλιάδες Εβραίους αδελφούς Έλληνες. Κακά τα ψέματα της Θεσσαλονίκης. Και άργησε πάρα πολύ, μας είπαν. Βεβαίως, που θυσιάστηκαν. Το ολοκαύτωμα δεν ξεχνιέται σε καμία των περιπτώσεων. Η θηριωδία που εξελίχθηκε εκεί εναντίον των Εβραίων και θα είναι ένα κεράκι μνήμης. Εμείς να πούμε ότι έχουμε και δηλώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη μία επιζώσα του ολοκαυτώματος, την κυρία συγκεκριμένα Ρίνα Ρεβάχ, η οποία πραγματικά, άσχετα που δεν μας μίλησε πολύ, αλλά άμα τη δει κάποιος θα καταλάβει τον πόνο που είχε ζήσει εκείνη τη στιγμή. Βέβαια ήταν μικρή από όσο μας είπε, αλλά τα λόγια είναι περιτά, κυρίες και κύριοι, αξίζει πραγματικά να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοιες θηριωδίες παγκοσμίως σε κανένα επίπεδο, και αυτό το λέμε την ώρα που είναι σε εξέλιξη και πόλεμη, Γιάννη Γετίμη, όπου και εκεί χάνονται ολόκληρες ζωές. Οι απώλειες μέχρι στιγμής είναι σαν να έχει χαθεί μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη, ωραία. Για τέτοιο... Στον πληθυσμό, φυσικά. Ακριβώς, για τέτοια νούμερα μιλάμε και επίσης ότι η ιστορία πρέπει να παραδειγματίζει. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει όλο αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο τέλος, κάποια πρόταση στο τραπέζι. Για τέλος. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε σε πρώτη φάση το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Στον απόϊχο της χθεσινής επίσκεψης εκεί, στις εγκαταστάσεις του υποανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος, και θα μείνεις μαζί μου στο στούντιο, γιατί θα θίξουμε ένα πολύ μείζον θέμα, κυρίες και κύριοι. Το είπα και στην αρχή, θα το πω για μία ακόμη φορά. Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Εκκρεμούν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Τον χώρο του υποανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Δυτική Θεσσαλονίκη επισκέπτηκαν το μεσημέρι οι πρόεδροι της Ελλάδας Κατερίνα Σακελαροπούλου και της Γερμανίας Frank Walter Steinmeier. Βρισκόμαστε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, εδώ που όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα μας είναι υποανέγερση το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Σύμφωνα με το όσα μας είπε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δαβίδ Σαλτιέλ, είναι το σημείο όπου ξεκινούσαν με τρένο οι Εβραίοι για το Auschwitz, χωρίς όμως γυρισμό. Οι δύο πρόεδροι επισκέπτηκαν τον χώρο και συνομίλησαν με δύο επιζήσασεις του ολοκαυτώματος, τη Ρίνα Ρεβάχ και τη Ρόζη Σαλτιέλ. Σήμερα γίνεται ένα γεγονός που έπρεπε να είχε γίνει αιώνες πριν. Αιώνες πριν. Με συγχωρείτε. Ναι. Ναι. Σημαίνει η αποκατάσταση ενός τρομακτικού γεγονότος. Επιτέλους. Εσείς είχατε επιζήσει. Ναι. 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 Τι έγινε να θυμάται. Τα πάντα. Όσα μπορώ, γιατί ήμουν πολύ μικρή. Ήμουν πολύ μικρή. Δεν γίνεται μία μνήμη έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Είναι ένα τρομακτικό γεγονός. Και εύχομαι ποτέ η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος της Γερμανίας χάρισε στον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης ένα λεύκωμα με φωτογραφίες από Εβραίους των Ιωαννίνων, το οποίο, όπως είπε ο κ. Σαλτιέλ, θα αποτελέσει το πρώτο ιστορικό έκθεμα του μουσείου. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας ανέφερε σε ζωντανή σύνδεση στη Βεργίνα τηλεόραση πως το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο το 2027. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουν τελειώσει αυτά τα έργα και μετά θα χρειαστούμε περίπου 2 χρόνια, δηλαδή το 2027, να έχουμε το μουσείο. Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι πρόεδροι της Ελλάδας και της Γερμανίας, όπου φύτεψαν 2 ροδιές στο χώρο που θα αναγερθεί το μουσείο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Γερμανίας τόνισε σε δηλώσεις του τα εξής. Με αυτό το μουσείο θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του αντισημιτισμού και του μίσους. Είναι ένα σύμβολο υπέρ της υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης.
Πραγματικά. Ο Στάινμαγερ βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Και όπως βλέπω εδώ το πρόγραμμά του, θα βρεθεί και στο Νομισματικό Μουσείο, στο Ηλίου Μέλαθρον. Επίσης θα μεταβεί στη Μαλακάσα, προκειμένου εκεί να υποδεχθεί το κέντρο, να επισκεφτεί μάλλον το κέντρο υποδοχής και καταγραφής προσφύγων. Και το βράδυ θα παρακολουθήσει και ένα κονσέρτο της τσελίστριας Τάνιας Τέσλαφ στον Κεραμικό. Και αύριο επίσης θα είναι εδώ στην περιοχή, 31 του Οκτώβρη, λίγο πριν φύγει ο μήνας. Τώρα, το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι τι κάνουμε, Γιάννη, γιατί είμαι με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε για να το πούμε λίγο στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή για να το καταλάβει. Πρωτού πάμε στη συνάντηση, θα πούμε ότι ο Γερμανός πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και μετά είχε την συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η Κατερίνα Σεκελαροπούλου έθεσε στον πρόεδρο της Γερμανίας το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων κατά την επίσημη συνάντηση, όπως είπα, που είχαν οι δυο τους, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι εκκρεμές και ότι είναι σημαντικό να τίθενται επιτάπητος θέματα του παρελθόντος. Τώρα, πραγματικά, θα δούμε φυσικά και το βίντεο. Εγώ θα πω μία φράση. Ό,τι πω είναι, θα χρησιμοποιήσω καθαρά, γιατί το έζησα λίγο με τη συγγνώμη και τι θέλω να πω. Ο Γερμανός πρόεδρος, χτες όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη του δουλειά μαζί με την Ελληνίδα πρόεδρο ήταν να συνομιλήσουν πριβέ. Χωρίς κάμερες φυσικά. Α, είχαν κατηδίαν συνάντηση. Κατηδίαν συνάντηση με τις κλειστή. Δύο. Κλειστή. Γι' αυτό λέω πριβέ. Κλειστή. Με τις δύο γυναίκες που επέζησαν από το ολοκαύτωμα. Ο Γερμανός πρόεδρος τη ζήτησε συγγνώμη και στις δύο για αυτά που έκαναν οι Γερμανοί. Η ηρωνία της ηρωνίας. Από τη μία ζητά συγγνώμη, από την άλλη, όταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας σου θέτει στο τραπέζι τι θα γίνει με ένα μείζον θέμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, η απάντησή του, Βάσο, για μας. Το θέμα έχει λήξει. Νομικά, για μας το θέμα έχει λήξει. Πώς έλειξε. Ηρωνία της ηρωνίας. Από τη μία ζητά συγγνώμη, κύριε πρόεδρε της Γερμανίας. Το δεχόμαστε, εντάξει. Και από την άλλη. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη συγγνώμη. Εγώ θυμάμαι και εκεί καραμέλα. Στα χωριά, τα δικά μου Δυτική Μακεδονία, με τα ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής. Ωραία, ερχότανε φορείς, αρχές ξένων κρατών, της Γερμανίας συγκεκριμένα, ζητούσαν μια συγγνώμη και μέναμε εκεί. Το θέμα είναι να δοθούν πίσω. Οι γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν νομίζω. Έτσι όπως δηλαδή έκρινα την κατάσταση και από τη βάση την απάντηση φυσικά, όχι να το κρίνω εγώ, βάσει την απάντηση του Γερμανού Προέδρου ότι το θέμα έχει λήξει, σημαίνει ότι ούτε συζήτηση κομμένη. Απλά έτσι τα πράγματα. Μάλιστα, ο επικεφαλής του γερμανικού κράτος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην θετική πορεία των έργων φυσικά και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη και στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης των ναζιστικών θηριωδιών. Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ηρωνία, η απόλυτη ηρωνία. Τη μία ζητά συγγνώμη από αυτές που επέζησαν από το ολοκαύτωμα και από την άλλη ούτε λόγος για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Φυσικά είδαμε και την απάντηση του Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτό. Ναι, δεν παίρνει κάποια θέση όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ναι, γιατί στο τιμόνι διακυβέρνησης της χώρας βρίσκεται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Είναι ουδέτερο. Δεν παίρνει κάποια θέση ότι δηλαδή, κάτι θα πρέπει να κάνει ο Γερμανός πρόεδρος. Ένας πρωθυπουργός που εκφράζει στο σύνολό του την άποψη του ελληνικού λαού και τις θέσεις του ελληνικού λαού, αυτό το οποίο λέμε εμείς, ότι πρέπει να δοθούν πίσω γερμανικές αποζημιώσεις. Αν δεν διεκδικήσει ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί εξωτερικών το κομμάτι αυτό, τι θα γίνει. Από τη μία ζητά συγγνώμη, σημαίνει ότι το δέχεσαι το λάθος των παλιών Γερμανών. Το δέχεσαι. Το είπες ξεκάθαρα. Οκ, ναι, όμως οι πράξεις τους τότε. Πρέπει να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις. Δεν αρκεί μόνο, Γιάννη, γιατί είναι η αποδοχή. Ακριβώς. Μα είναι το πρώτο στάδιο. Αποδέχεσαι, σημαίνει ότι ναι, το καταλαβαίνεις και ναι, έγινε. Ναι, ωραία. Αλλά αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πληρώσεις κιόλας. Να δώσεις τις αποζημιώσεις. Να αντικαταστήσεις το λάθος. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το λάθος είναι πασιφανές, ξεκάθαρο και δεν χωρά αμφισβήτησης. Αυτό έχω να κάνω εγώ σχόλιο από τη δική μου την πλευρά. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχεις ετοιμάσει. Μένεις για να συνεχίσουμε και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου έθεσε στον πρόεδρο της Γερμανίας το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων κατά την επίσημη συνάντηση των αρχηγών των δύο κρατών στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι εκκρεμές και ότι είναι σημαντικό να τίθενται επιτάπητος θέματα του παρελθόντος.
Στο θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, οι απόψεις μας διαφέρουν. Για μας, το θέμα έχει νομικά κλείσει, τόνισε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier, κατά τις κοινές δηλώσεις του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η ελληνογερμανική φιλία στηρίζεται σε ειλικρινή διάλογο. Θέλω να τονίσω, με βάση και σχετική απόφαση, τη μεγάλη σημασία που έχει για τον ελληνικό λαό το ζήτημα των κατοχικών αποζημιώσεων που μένει εκκρεμές. Όπως δείχνει η Θεσσαλονίκη, είναι ανάγκη να συζητάμε με Παρισία για ανοιχτά τραύματα του παρελθόντος. Η επούλωσή τους θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις μας στο μέλλον. Ο επικεφαλής του γερμανικού κράτους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην θετική πορεία των έργων για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη και στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης των ναζιστικών θηριωδιών. Μια πόλη με την οποία με συνδέουν πολλά πράγματα, ιδίως και το αναφέρατε ήδη, το θίξατε στις παρατηρήσεις, στις εισαγωγικές, ιδίως αναφορικά με τη γερμανική ευθύνη, με τις φρικαλαιότητες που διάπραξαν οι Γερμανοί πριν και κατά διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. In der von Ihnen angesprochenen Rechtsfrage vertreten wir eine andere Auffassung. Sie wissen, dass die Όσον αφορά τη νομική μας θέση, οι νομικές μας θέσεις επί του ζητήματος των επανορθώσεων διαφέρει, κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζετε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι νομικά αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν, ωστόσο παραμένουμε δεσμευμένοι απέναντι στην ιστορική μας ευθύνη, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού. Νωρίτερα, ο Γερμανός Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Στην πορεία θα σχολιάσουμε το θέμα και με το Στέργιο τον Καλόγυρο, που θα είναι στις 5 η ώρα ζωντανά εδώ στην εκπομπή μας, καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα, να έρθουμε σε ένα θέμα που θα με απασχολήσει και στο δεύτερο μέρος. Έχω επικοινωνήσει ήδη με αρκετούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση και με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Φλόρινας και την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Έχουν μπει οι αρμόδιες αρχές και η εισαγγελία προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες που οδήγησαν, Γιάννη Γετίμη, σε αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ ασχολήθηκες με το θέμα εν μέρη, έχεις κάνει και ένα ρεπορτάζ το οποίο θα το δούμε στο επόμενο μέρος. Θέλω ένα σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσω. Λοιπόν, το σχόλιο στο σημερινό μας ρεπορτάζ είναι ως εξής, ότι οι ιδιοκτήτες του καταλήμματος του συγκεκριμένου του ξενοδοχείου στη Φλόρινας, όπου είναι και από τα μέρη μας εκείνα από Βάσο Ανολίδου, ψάχνουν να βρούνε την εταιρεία εγκατάστασης της θέρμανσης. Γιατί βάσει τα λεγόμενά τους και βάσει από αυτά τα οποία εξέδωσε. Αυτό ισχυρίζονται. Ισχυρίζονται οι ίδιοι τους. Ότι ήταν θέμα εγκατάστασης. Ένα θέμα εγκατάστασης, ότι το καλώδιο που βγάζει. Ο σωλήνας, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Όπου βγάζει το αέριο, έπρεπε, λέει, να είναι έξω, κάθετα, ενώ ήταν, λέει, οριζόντια προς τα μέσα. Και έπρεπε να είναι και πάνω. Ναι, άρα είναι, λέει, λάθος της εγκατάστασης, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Τους ψάχνουν οι ιδιοκτήτες προκειμένου, όπως λένε, ότι υπάρχει ευθύνη και ο ένας αναλογεί την ευθύνη. Ο ένας. Βασικά δεν έχουμε τη μία πλευρά. Το βαλάκι ευθυνών από τον έναν στον άλλο. Δεν έχουμε τώρα προς το παρόν ευθύνη από την εταιρεία εγκατάστασης να πούν ότι όλα είναι σωστά. Προς το παρόν είμαστε στη μία πλευρά, στην πλευρά του ιδιοκτήτη, ο οποίος λέει ότι το μερίδιο ευθύνης το έχει η εταιρεία εγκατάστασης θέρμανσης. Προς το παρόν αφέθηκε ελεύθερος. Ναι, τη Δευτέρα κιόλας αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί φυσικά η έρευνα. Τώρα τοποθετήθηκε πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό και η αδελφή του ιδιοκτήτη, όπου είπε ότι ο αδερφός της βρίσκεται, λέει, στα πατώματα και ότι ένα από τα πράγματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερα απ' όλα είναι να είναι όλοι καλά στην υγεία τους, και οι 11, λέει, που ταλαιπωρήθηκαν, αλλά και οι υπόλοιποι 3 οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, και οι άδειες. Όλα αυτά που λέει η αδερφή του, είπε ότι όλα αυτά που γράφονται περί μη τήρησης της άδειας, μη ύπαρξης βασικά της άδειας, δεν ισχύει και ότι υπάρχουν, λέει, οι άδειες κανονικά. Απλά, λέει, το θέμα, λέει, ήταν καθαρά, λέει, στην εγκατάσταση και ότι ψάχνουν, το είπε και η ίδια της, εκτός από την ανακοίνωση που έβγαλε ο αδερφός της μέσω του δικηγορικού γραφείου, ότι ψάχνουν να βρουν την εταιρεία θέρμανσης, αλλά έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα σε κρατούσα και στο επόμενο μέρος, αλλά σε αποδεσμεύω. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά. Καλό απόγευμα και σε ευχαριστώ θερμά. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σύνδεση με λιμνοχώρη Φλόρινας. Θα μείνουμε στο θέμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με αρμόδιους φορείς εκεί.